Αφορμή μια έρευνα την οποία βλέπαμε όλοι οι συνάδελφοι στο γραφείο της Eurostat, που λέει στα κόκκινα η αγορά ενοικίων και ότι ο κόσμος πλέον στρέφεται προς τη συγκατοίκηση. Δηλαδή προσπαθούν να μαζευτεί ο κόσμος και να πάνε να μείνουν μαζί για να μοιράζονται τα έξοδα. Έχετε μεγάλο σπίτι να έρθουμε. Με χαρά μεγάλη φωτοξενήσω. Τέλεια. Είστε μένει στο δωμάτιο, θα μείνω στο καναπέ. Όχι πολύ. Είμαστε, Γιώργο, με... Όχι πολύ. Μια πενταετία μέχρι να περάσει η κρίση. Θα σα πω το εξή: τι συμβαίνει με τα ενοικιακά γενικότερα. Έχουμε μια αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας από το 2018 και σήμερα από 37,2% και 42,1% όσον αφορά τα κίνητα που είναι κατάλληλα για οικογένειες. Καλά, πάμε. Και τα 40% είναι... αύξηση λοιπόν. Ναι, και τα κίνητα τα οποία είναι μικρότερες επιφάνειες, κατάλληλα για νέους ανθρώπους ή και φοιτητές. Από το 2017 και σήμερα έχουμε μια αύξηση περίπου στο 53% στο νομό Αττικής και 49,2% στην Πάτρα, που είναι και η δεύτερη πόλη με την μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Με λίγα λόγια. Εργένικα ενίκια 50% πάνω. Οικογενειακά ενίκια 40% επάνω. Σχεδόν. Άρα τιμές, για πείτε μας λιγάκι. Θα σας πω το εξής, ότι για να βρούμε ένα σπίτι ως 600 ευρώ, το οποίο είναι και το μέσο προσιτό ενίκιο που θέλει μια οικογένεια, περίπου 3 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, κανένα στα νότια σχεδόν, αν μιλάμε για ένα σπίτι με δύο προδωμάτια άνω των 75 τετραγωνικών μέτρων, άνω του πρώτου ορόφου. Στα βόρεια πρόσθετα σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα μόνο και ο της Αθήνας, δυτικά πρόσθετα και Πειραιά. Αυτές είναι οι περιοχές που μπορεί κάποιος να βρει ένα σπίτι ως 600 ευρώ, το οποίο να είναι 3 στα 10 όμως. Και ξέρετε κάτι, αν δούμε το συγκεκριμένο ακίνητο σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκεκριμένα ακίνητα, είναι ακίνητα παλαιά αντικατασκευής έως το 1980-1985, δηλαδή τουλάχιστον 43 ετών σπίτια. Άρα και παλαιά ακίνητα, τετραγωνικά πόσο μπορούμε να πούμε και 75, 80, 85 εκεί. Και η τιμή μηνιαίο. Ενίκιο, η τιμή του 600 ευρώ, μας είπατε. Έως 600 ευρώ, 3 στα 10. Τα υπόλοιπα 7 στα 10 είναι πάνω από 600 ευρώ. Α, πολύ ωραία. Μάλιστα. Δηλαδή γενικότερα και ένας νέος άνθρωπος, αν ψάξει να βρει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για να μείνει, πρέπει να γνωρίζει το κέντρο της Αθήνας. Τα κίνητα που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 6 στα 10 σπίτια, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ. Στο κέντρο όμως πολλά κίνητα, να ξέρετε, είναι μερικώς ή ακόμα και ολικώς ανακαινισμένα λόγω των βαχυχρόνιων μισθώσεων. Ναι. Άρα έχουν πει ένα πιο ποιοτικό ακίνητο σχέση του παρελθόντος. Μα αν κάποιος το έχει ανακαινήσει για να το κάνει Airbnb, για ποιο λόγο να το δώσει στην αγορά? Ανάλογα την περιοχή κιόλας, ναι. Αρχικά πρώτον και δεύτερον, ανάλογα με τον ιδιοκτήτη, αν πραγματικά θέλει να συνεχίσει να ασχολείται με τις βαχυχρόνιες μισθώσεις. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που βλέπουν ότι οι τιμές ενοικίας έχουν καταγράψει ραγδαίες αυξήσεις, με αποτέλεσμα να επιλέγουν γενικότερα πλέον τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Και αυτό δεν το βλέπουν μόνο στους Έλληνες, βλέπουν και στους ξένους. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι και αλλοδαποί, ναι, που επενδύουν στην χώρα χρηματαγορά με στόχο τη μακροχρόνια μίσθωση ενός ακινήτου λόγω των ικανοποιητικών και υψηλών αποδόσεων των τελευταίων ετών. Γενικά να έχουμε μια εικόνα. Περίπου το κόστος στέγασης αγγίζει περίπου το 100% ενός καλού μισθού όσον αφορά μια οικογένεια και το 60-70% ενός μισθού όταν αφορά έναν άνθρωπο εργένη, ο οποίος θέλει να μείνει μόνος του. Γι' αυτό έχουμε στοιχεία. Πώς θα τα πληρώσουμε δηλαδή, άμα δίνουμε 700-800 ευρώ? Θα σας πω τι συμβαίνει. Έχουμε μια έρευνα της Eurostat, όπως αναφέρετε και εσείς, έχουμε μια έρευνα της Eurostat περίπου πριν ένα μήνα, ναι, που αναφέρει ότι για το 2021 7 στους 10 νέους ηλιακής ομάδας 18-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Αντιθέτως, οι νέοι από 24-29 ετών είναι περίπου 6 στους 10 και από ηλικία 29-34 ετών 6 στους 10. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον δεν κάνουν οικογένεια, δεν φεύγουν από το σπίτι και πάει και μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, όπως λέω, μαζί με το πάπλωμα του Μίκη αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά αυτό, συγγνώμη, αλλά είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Τεράστιο. Δεν είναι οικονομικό. Είναι σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Δεν υπάρχει υγεία σε αυτό το setup που ο 35άρης μένει ακόμα στο σπίτι με τη μαμά, τον μπαμπά, στο παιδικό δωμάτιο που το βλέπεις. Στο παιδικό δωμάτιο. Ελπίζω να έχουν βγάλει τις κουκέτες πάνω κάτω. Εμείς στο δικό μου το σπίτι, πάλι στο πατρικό, είμαστε με κουκέτες. Τρία παιδιά. Και αφήσεις ντουράν ντουράν στους τοίχους. Ακριβώς. Μάλιστα. Γενικότερα, να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κόστος στέγασης. Και να κλείσουμε με αυτό, ελάτε, κύριε Μπάκα. Πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2018-2019 έχουν μπει σε διαδικασία και υιοθετούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την αναχέτηση του κόστου στέγασης. Είδαμε και νέα μέτρα που πήρε και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Δανία, η Αγγλία, η Γαλλία λόγω της αύξησης πληθωρισμού σε ενεργές μισθώσεις με ένα πλαφόν 2% στην αύξηση των ενεργών μισθώσεων, μην απαντάξει, λόγω του αριθμού. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Δεν είναι ένα θέμα. Γι' αυτό υπάρχει και το θέμα και ότι δεν... πάνε, μαζεύονται άτομα και μένουν μαζί σε. Όχι τόσο εύκολα στη χώρα μας, δεν το έχουμε ακόμα συνηθίσει όλοι τόσο πολύ. Μείνουμε, σιγά σιγά μπαίνει στη λογική μας όμως.